Πρόεδρε, να μας πείτε για ένα κύκλο συναντήσεων με τους βουλευτές του νομού που έχετε ξεκινήσει, για να τους ενημερώσετε για τρέχοντα θέματα. Ναι, υπήρξε μια κίνηση πολιτών, εκπρόσωπος είναι η κυρία Γιανακά και θέλω και επισήμως να την ευχαριστήσω, γιατί ξέρετε, πολλές φορές η ενασχόλησή μας μπορεί ενδεχομένως να παρεμηνεύεται με την έννοια της συνδικαλιστικής δράσης. Δεν είναι στιγμά συνδικαλιστική, το έχουμε πει πολλές φορές. Θα το ξαναπώ για άλλη μία φορά, αν ένας φορέας πονάει παραπάνω από οποιονδήποτε άλλον τη λειτουργία του νοσοκομείου, αυτός είναι ο ιατρικός σύλλογος. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της υγειονομικής του νομού, είναι παιδί μας, δεν μπορώ να το πω δηλαδή πιο απλά. Και το λέω με την έννοια ότι και εγώ αν χρειαστώ αύριο κάτι σαν άτομο, εγώ ή η οικία μου, οι συγγενείς μου ή οι φίλοι μου, στο Παναργατικό Νοσοκομείο θα απευθυνθώ, δεν θα απευθυνθώ κάπου αλλού. Επομένως, όταν συστρατεύονται μαζί μας φωνές που προέρχονται από οπουδήποτε από την κοινωνία, από άλλους θεσμικούς φορείς, από ενώσεις πολιτών, το χαιρετίζουμε και το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Υπήρξε λοιπόν ένας κύκλος επαφών, ήδη έχει γίνει μια επαφή με τον κύριο Βλάση, τον οποίον οφείλω και αυτόν δημοσίως να τον ευχαριστήσω, διότι με πολύ προσοχή έγινε μια ευρύτερη κουβέντα. Κατανοούμε και εμείς απόλυτα ότι οι βουλευτές δεν έχουν την δυνατότητα της άμεσης παρέμβασης σε κεντρικό επίπεδο, γιατί κάποια πράγματα στην υγεία δυστυχώς ή ευτυχώς αν θέλετε αποφασίζονται σε κεντρικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά υπήρξε μια δέσμη προτάσεων την οποία εμείς από πλευρά μας ήδη την έχουμε υλοποιήσει και θα την παρουσιάσουμε στον βουλευτή σε άμεσο χρονικό διάστημα προκειμένου να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Να το πω, δεν είναι και μυστικό, έγινε μια πρόταση ότι προκειμένου οι θέσεις να προκυρίζονται μετά την συνταξιοδότηση συναδέλφων, για να κερδίζουμε το χρονικό διάστημα όταν κάποιος συνάδελφος καλύπτει τα συνταξιοδοτικά του έτη, αυτομάτως την ίδια χρονιά να ξεκινά και η προκήρυξη των θέσεων. Να μην παραλείψω να πω ότι στην επιτροπή αυτή συμμετέχει η κυρία Σαραντοπούλου ως πρόεδρος των εργαζομένων του Παναρκαδικού, την οποία και αυτή οφείλω να ευχαριστήσω για την συμβολή της και την συνδρομή της. Το Σάββατο αυτό θα υπάρξει εκ νέου μια συνάντηση, ενημέρωση, συζήτηση με τον κύριο Παπαϊλίου, είναι ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ του νομού, και μένει σε άμεσο χρονικό διάστημα να ενημερωθεί και να συζητήσουμε και με τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Το Παναρκαδικό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο νοσοκομείο, θα μου επιτρέψετε να το πω για άλλη μια φορά, έχει μια γεωγραφική ιδιαιτερότητα που σημαίνει ότι εξυπηρετεί πολίτες από μεγάλα κομμάτια της Πελοποννήσου, ακριβώς γιατί βρίσκεται στο κέντρο. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο έχει σημαντικές ιδιαιτερότητες, διαθέτει κλινικές όπως είναι η νευροχειρουργική, όπως είναι η μονάδα εμφραγμάτων και εγκεφαλικών, όπως είναι η μονάδα γναθοπροσωπικής χειρουργικής. Θέλουμε να φέρουμε και το ακτινοθεραπευτικό τμήμα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είναι πόλος έλξης από όλη την Πελοπόννησο και αυτό, ξέρετε, πρέπει να το προασπίσουμε ως κορονίδα, γιατί αυτά είναι τα ουσιαστικά τα οποία αναβαθμίζουν ένα νοσοκομείο. Όλα τα άλλα και τα δουλεύουμε και άλλα, τι να το κάνω εγώ να έχω ένα νοσοκομείο με 500 γιατρούς και να μην υπάρχουν ειδικά γνωστικά αντικείμενα. Το ζητούμενο είναι να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Και είναι και ένα νοσοκομείο που θα μου επιτρέψετε διαχρονικά, νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα σημαντικής ανάπτυξης. Υπάρχουν μεταβολές στο εσωτερικό διοικητικό κομμάτι, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την ιατρική υπηρεσία, οι συνάδελφοι, με το επιστημονικό συμβούλιο, οι άνθρωποι που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους ιατρούς του νοσοκομείου στη διοίκηση, είναι άνθρωποι φρέσκοι, με νέες ιδέες, άνθρωποι που εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι διατεθειμένοι να σπάσουν αυγά, άνθρωποι με τους οποίους οφείλω να πω ότι έχουμε αγαστή συνεργασία. Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και το κομμάτι των καινούριων διοικήσεων.
έχουν γίνει επαφές και με την περιφέρεια προκειμένου από κοινού να μπορούμε να διεκδικούμε κάποια πράγματα. Είναι ειλικρινά κρίμα ένα νοσοκομείο σαν το Πανεργατικό, το οποίο είναι διαμάντι. Πιστέψτε με, ειλικρινά μας λυπεί να βλέπουμε συστηματικά και διαχρονικά να υποβαθμίζεται, να υποστελεχώνεται, να υποχρηματοδοτείται. Είναι πληγή για την πόλη. Εάν δεν εξασφαλίσουμε, είναι, ξέρετε, μια βασική δομή μιας περιοχής να υπάρχει ασφάλεια και εμπιστοσύνη στο χώρο της υγείας. Εάν δεν υπάρχει αυτό, κλειδονίζονται αρκετά πράγματα. Αυτό προσπαθούμε να διασφαλίσουμε και εκεί ειλικρινά ζητάω την συνδρομή και την αρρωγή των πάντων, διότι σε τελική ανάλυση αξίζει στο Πανεργατικό να είναι ένα νοσοκομείο εφάμιλο μεγάλων νοσοκομείων του κέντρου. Δεν είναι παρακατιανό νοσοκομείο. Και σε σχέση με τα νοσοκομεία τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή, είναι ένα νοσοκομείο το οποίο σίγουρα μπορεί να αναπτυχθεί.